Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, και σας έλεγα νωρίτερα ότι ήδη έχει ξεκινήσει. Δεν το ανέφερα, μάλλον τώρα θα σας το πω. Ήδη έχει ξεκινήσει το 5ο τούρνο Ακαδημιών Καλαθοσφαίρισης Δάσιος Παναγιώτης, διότι υπήρχαν δράσεις και εχθές, 8 του μήνα, 5η. Αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαλέξεις θα έχουμε και σήμερα, 9 του μήνα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Χαράλαμπος Πενλίδης, πρόεδρος του Πρωτέα. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, όλα έτοιμα, μάλλον ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για το 5ο τουρνουά Ακαδημιών Καλαθοσφαίρισης Δάσους Παναγιώτης. Για φέτος, για πρώτη φορά, στα πλαίσια του τουρνουά αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια στη μνήμη του πρώτου πρόεδρου και ιδρυτή του συλλόγου μας, του Παναγιώτη Δάσιου, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, περιλαμβάνεται τουρνουά και κάποιες άλλες δράσεις. Διαλέξεις, οπότε, βλέπω, χθες, ναι. Διαλέξεις, σωστά. Χθες ήταν η πρώτη ημέρα και είχαμε εκπαίδευση στη βασική υποστήριξη ζωής και χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή από το παράθυμα Γρεβενών του ΕΚΑΠ Κοζάνης. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο δικητήριο στα Γρεβενά. Στα Γρεβενά, ναι, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ποιοι την παρακολούθησαν, πρόεδρε, αυτή την την παρακολούθησαν προπονητές των σωματείων του Πρωτέα Γρεβενών, του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών και της Γυμναστικής Ένωσης Γρεβενών. Και πέρα από τους προπονητές και καθηγητές φυσικής αγωγής, πήραν μέρος και κάποιοι παράγοντες αυτών των σωματείων, ώστε να μάθουν τη χρήση του απεινιδωτή. Με αφορμή τη δωρεά που έγινε πριν από λίγους μήνες από το Σύλλογο Φίλων ΠΑΟΚ της πόλης μας, ενός απεινιδωτή, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας. Με αφορμή αυτό το γεγονός, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε αυτή την εκπαίδευση, η οποία, πέρα, όπως είπαμε, από τη χρήση του εξωτερικού απεινιδωτή, έχει να κάνει και με πρώτη βοήθεια σε κάποιους συνανθρώπους μας σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σε περίπτωση που χρειαστεί. Στο μεταξύ, βλέπω το σημερινό πρόγραμμα, πρόεδρε, και βλέπω διαλέξεις, και ανάμεσα σε αυτούς που θα μιλήσουν είναι τιμή μας, θα έλεγα, που θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον γυμναστή της Εθνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης, τον Νικόλαο Παπαβασιλείου, ο οποίος θα μιλήσει και αυτός. Σωστά. Θα μιλήσει επίσης και ο Σωστά. γιατρός, ο γνωστός μας ορθοπαιδικός του συλλόγου μας, ο Σάκης, ο Θανάσης, ο Λιάντσης. Ναι, πρωτού περάσουμε, θα πω τώρα αμέσως, θα ήταν παράληψη όμως αν δεν ευχαριστούσαμε το ΕΚΑΒ, το παράρτημα Γρεβενών, και ειδικά τους εκπαιδευτές, τον κύριο Καραγιάννη Κώστα και τον κύριο Στεριούλα Χιλέα, για την τόσο άρτια κατάρτισή τους και με τον τρόπο που μας μετέδωσαν τις γνώσεις τους. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή η όλη εκδήλωση και ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να έρθουμε σε αυτή τη θέση για να χρειαστεί να προσφέρουμε, ας πούμε, στον συνάνθρωπό μας τη βοήθεια, αλλά όμως αν ποτέ χρειαστεί, να είμαστε στη θέση να βοηθήσουμε με τις γνώσεις αυτές που αποκτήσαμε. Μάλιστα. Πάμε στο σημερινό πρόγραμμα. Ναι. Όσο αφορά το σημερινό κομμάτι, είναι η δεύτερη μέρα του τουρνουά. Είναι μία ημερίδα με τρεις ομιλίες. Η πρώτη ομιλία θα γίνει από τον γιατρό, τον ορθοπαιδικό, ο οποίος είναι και ο ορθοπαιδικός του συλλόγου μας, τον κύριο Λιάντση Αθανάσιο, και αφορά την πρόληψη και τη διακήρυξη και την αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων σε αθλητές της προεφηβικής ηλικίας, και έχει να κάνει όχι μόνο με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, αλλά γενικά με όλα τα αθλήματα για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Στη συνέχεια θα υπάρχει ομιλία από το γυμναστή της Εθνικής Ομάδος Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Παπαβασιλείου Νικόλαο, και το θέμα θα είναι σχετικά με τα ωφέλη της ανασχόλησης με τον αθλητισμό στην προεφηβική ηλικία.
Με τον μπάσκετ ειδικότερα θα έλεγα εγώ, αφού είναι και τουρνουά μπάσκετ, ναι, έτσι δεν είναι. Με τον μπάσκετ, αλλά mm-hmm. και γενικότερα ναι, με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Και το τρίτο θέμα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, θα είναι mm-hmm. από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών και συγκεκριμένα από τον κύριο Ντάνα Παναγιώτη mm-hmm. και θα έχει να κάνει με την αποφυγή κινδύνων που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση του διαδικτύου σε αυτά τα παιδιά. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις σήμερα ξεκινούν στις 7. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν 7 η ώρα. Mm-hmm, πάλι στην αίθουσα του... Mm-hmm, στο διοικητήριο πάλι. Στην αίθουσα, έτσι, στο διοικητήριο... Mm-hmm. Στο διοικητήριο Γρεβενών. Θα είναι πάλι μετά τις 7 η ώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι... είναι μια μερίδα που θα ήταν καλό να την παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς, καθώς και οι αθλητές που ασχολούνται με τον αθλητισμό, όχι μόνο με την καλαθοσφαίριση mm-hmm. αλλά και με άλλα αθλήματα, και είναι μια ανοιχτή εκδήλωση και καλούμε όλο τον κόσμο να είναι σήμερα εκεί να παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση που πιστεύω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλους μας. Και πάμε τώρα στο Σαββατοκύριακο, Πρόεδρε, και έχουμε τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης. Πες μου, ποιες, εκτός από την ομάδα του Πρωτέα βέβαια, ποιες άλλες ομάδες συμμετέχουν? Το κομμάτι το αγωνιστικό, mm-hmm. αυτό που είχαμε δηλαδή κάθε χρόνο, που κάνουμε με αφορμή, ας πούμε, τη λήξη της χρονιάς, θα έχει το Σαββατοκύριακο μόνο αγώνες μετά των τμήματων των Ακαδημιών μας, με ομάδες και από την περιφέρεια τη δικιά μας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και από άλλες περιφέρειες όπως της Κεντρικής Ελλάδος, της Υπήρου, άλλες χρονιές και από Θεσσαλία. Mm-hmm. Και οι ομάδες που θα συμμετέχουν, εκτός από τον Πρωτέα, θα είναι ο Φίλιππος Βέριας, η Διόσκουρη Κοζάνης, ο Ηρακλής Κοζάνης, ο Αθλητικός Σύλλογος Καστοριάς, ο Άτλας Ιωαννίνων, ο Καλαθοσφαιρικός Σύλλογος Δεσκάτης και ο ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας. Τα παιχνίδια ξεκινούν στις 9.30, βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Τα παιχνίδια κάθε μέρα το πρωί ξεκινούν στις 9.30 και τελειώνουν αργά το απόγευμα στις 8.30 το Σάββατο και 7.30 την Κυριακή. Θα συμμετέχουν, μάλιστα, Χρήστο, mm-hmm. Πάνω από 500 αθλητές. Τι καλύτερο. Ένα τουρνά που διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και περιμένουμε και τους γονείς, τους φίλους όλων αυτών των παιδιών να έρθουν, να καμαρώσουν και να απολαύσουν τα παιδιά των Ακαδημιών. Θα θέλατε να ευχαριστήσετε κάποιον, Πρόεδρε, τώρα γενικά κάποιους που είναι δίπλα σας και σας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια? Εννοείται, αυτό έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα. Καταρχάς, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω και σένα προσωπικά και το Star FM που είσαι πάντα, μα πάντα δίπλα σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Άλλους να ευχαριστήσεις. Προβάλλεις αυτή την προσπάθεια, έτσι, και βέβαια για το συγκεκριμένο τουρνουά να ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών mm-hmm. Για την στήριξη σε αυτή την εκδήλωση, για την παραχώρηση του χώρου των πολλαπλών χρήσεων, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφέρειας. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Γρεβενών για όλη τη βοήθεια που μας προσφέρει, για τις τέλειες αθλητικές εγκαταστάσεις που μας προσφέρει για να πραγματοποιούνται όλες αυτές οι εκδηλώσεις στο κλειστό γυμναστήριο, και όλους τους χορηγούς γενικά των Ακαδημιών μας. Λοιπόν, Πρόεδρε, και κλείνοντας, ναι. για ακόμη μια φορά να κάνουμε ένα κάλεσμα, όπως είπαμε, σε όλους τους γονείς και σε όλους τους αθλητές της πόλης μας, γενικά όλων των αθλημάτων, να είναι εκεί να παρακολουθήσουν αυτές τις ομιλίες. Κύριε Πελίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.